στιγμή να υποδεχτούμε τον πιο διάσημο YouTuber της Κύπρου. Είναι ο Φιδίας, είναι εδώ κοντά μας και τον υποδεχόμαστε λοιπόν με όλη μας την αγάπη. Φιδία μου, έφτασε η ώρα. Καλώς ήρθες. Μετά από τον Elon Musk, κυρία Χριστιανά. Ναι. Όχι, εγώ θα σε αγκαλιάσω. Μπράβο, ρε Φιδία μου. 61 κιλά, μια χαρά. Σε πολλά λεπτά. Σόνις, μια χαρά. Μια χαρά. Είσαι καλά. Είμαι χαρούμενος. Έλα, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ κοντά μας. Κάτσε εδώ. Όχι, μοιράζει, να κάτσω εγώ εκεί. Λοιπόν, μην είναι χαρούμενος. Μην είναι χαρούμενος. Μετακινήθηκε ο Χάρης. Για πες μας τα νέα σου. Είμαι πολλά καλά. Ήρθα να είμαι στην Κύπρο για να κάνω συνέντευξη από τους προέδρους, υποψήφιους προέδρους. Και έμαθα πολλά πράγματα. Μπράβο, ρε Φιδία μου. Τι έμαθες δηλαδή, τι κέρδισες έτσι από έμαθα τις απόψεις τους, εγνώρισα τους λίγο πιο προσωπικά για να δω τι πιένει. Και μαθαίνεις πολλά παραπάνω από μια συνέντευξη που είναι ανάμιση ώρα παρά που τρία λεπτά στην τηλεόραση να το δεις για μια συνέντευξη. Εντάξει, σίγουρα είναι και άλλοι κανόνες του YouTube, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία. YouTube for life. Για πες μας πώς ξεκίνησες εσύ, ποιο ήταν το πρώτο σου βιντεάκι στο YouTube. Έχει τρία χρόνια μετά που έφυγα από το στρατό, ξεκίνησα να βάλω βίντεο, αλλά κατάλαβα ότι στην Κύπρο έχει πολλές ευκαιρίες για χρηματικό άποσα. Και γενικά έχει 1 δισεκατομμύριο που ξέρουν αγγλικά, και μόνο 20 εκατομμύρια που ξέρω ελληνικά. So, θέλω να παίζω στο πιο ψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, με λίγα λόγια. So, στην αρχή περιπέζαμε όλοι. Δεν πίστευκε κανένας ότι θα το καταφέρνεις στην το πράγμα. Ούτε εγώ, είμαι σίγουρος, ούτε εγώ έτσι. Αν θα τα καταφέρνα. Στην αρχή περιπέζαμε όλοι και σιγά σιγά... Και τώρα ζητώ μου δάνικα. Ναι, ισχύει. Σταμάτησε, επειδή τροχάδινε χτες και σταμάτησε με ένας κύριο τσελαλί μου να κάνεις έναν donation σε ένα σχολείο. Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εις φορές και τα φιλανθρωπικά και όλα αυτά. Θέλω να μου πεις την αντίδραση είναι το δικό σου όταν τους είπες εγώ θέλω να γίνω YouTuber. Ο παπάς μου εσυχίστηκε λίγο. Κάμε σφαγιασμό, ξεκίνησε. Όχι, όχι. Εσυχίστηκε λίγο, αλλά επειδή έκανα τους πολλά πράγματα πριν, άρα δεν ήταν πολλά... Ήταν light αυτό. Όπως, ναι, ναι, ήταν light, τι εννοείς, ναι. Έκανα τους πολλά πράγματα πριν. Μια αποφάσισα να ταξιδεύω που μετά το στρατό χωρίς λεφτά. Πολλές φορές χάνουμουν επειδή ήμουν μεθυσμένος, από εκεί που ήμουν 15-16. So, ήταν το να τους πω ότι θέλω να γίνω YouTuber, ήταν okay. Το πιο light. Ναι, ναι. Όταν λες, φίδια μου, χάνουμουν, από εκεί που ήμουν γιατί ήμουν μεθυσμένος. Επία μια φορά στην Αγιάνναπα και μέθυσα τη νύχτα. Εντάξει, θέλω να σε θυμίσω τις λέξεις, κατάλαβες. Ναι, είπε μου, χάρη σε κάποιο σεμινάριο. Είμαστε live, εκπομπή, τηλεόραση. Ένα άλλο πίπ. Επία στην Αγιάνναπα και την επόμενη μέθυσα και την επόμενη μέρα ξύπνησα και ήμουν, έπεφτα μέσα στη μέση του πουθενά σε ένα σκαμπό. Ο παπάς μου και η μάμα μου αγχωθήκαν πάρα πολλά και γυρεύκαμε. Γιατί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι 16 χρονών και είπα σε όλους, σε όλα τα λεωφορεία στην Κύπρο, όπου μπαίνω να ρωτούν, να είχαν τη φωτογραφία μου, επειδή ξέρω εγώ, αγχωθήκαν πάρα πολλά. Η μάμα μου έκλαιε στην τουαλέτα και εγώ μετά που εξύπνησα, ξέρω εγώ, κλέψα με το τηλέφωνο μου, τις κάρτες μου, τα πάντα. Και πήγα, έβρα ένα άτομο και πια τον παπά μου τηλέφωνο και λέω, παπά, είμαι εντάξει. Ενθουσιάστηκε. Είσαι ζωντανός. Αυτή ήταν και η αντιδράση τους μετά που σε είδαν από κοντά. Μόνο το είσαι ζωντανός. Ήταν λίγο θυμωμένοι μαζί μου, αλλά ήταν χαρούμενοι. Επειδή είχα στο νου τους ότι πέθανε ή έπαθα κάτι, ήταν πολλά ευγνώμων που με είδες. Ναι, που ήσουν καλά. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ, βλέπω συνεντεύξεις σου τα βίντεο σου. Προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εγώ προσπαθώ να το κάνω. Γιατί που τη μια σε ακούω σε podcast, σε συνεντεύξεις σου και τα λοιπά και λες πάρα πολλά ωραίες και σωστές κουβέντες. Που την άλλη, η αλήθεια, έχω και βίντεο πάνω στο κινητό μου που ήσουν στη Λίδρα σε έναν κουτί πόσες μέρες ήσουν για μένα για να μαζέψεις subscribers. Ναι. Τι καταλάβεις για τον εαυτό σου τώρα που έφυγες και πήγες στο εξωτερικό και κάμεις τούτον ούλον το μεγάλο το πράγμα με τον Elon Musk, εκατομμύρια, πολλά λεφτά, τέλος πάντων τον ούλον που γίνεται. Πολλά όμορφο το πράγμα επειδή απομυθοποίησα τους ήρωες μου. Δηλαδή ήταν ο Mr. Beast ο πιο μεγάλος YouTuber, μετά ήταν ο Elon Musk και να τους γνωρίζεις και να δεις ότι και εκείνοι πας στην τουαλέτα και κάνω... Φιδία μου, συγκεντρώθου. Και εκείνοι είναι ανθρώποι και κάνουν λάθη και θυμώνουν και φωνάζουν. Για να το έκαμε τούτος μπορώ και εγώ όσο επίστεψα πολλά παραπάνω στον εαυτό μου μέσω από την γνωριμία μου και να συναναστρέφουμε ως πιο μεγάλος YouTuber. Περίμενε, Φιδία, μα το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκίνησες στην Κύπρο, μια μέρα είπες αποφασίζω γεια σας.
Να πας Αμερική, αποφάσισες να πας στην Κύπρο είχε γίνει γνωστός από το TikTok. Προσπάθουν πάρα πολλά να κάνω βίντεο στα αγγλικά, αλλά επειδή δεν ξέρω αγγλικά, δεν τα πιένω πολλά καλά. Σε όλα λόγια πρέπει να μάθω αγγλικά και πρέπει να πάω να μάθω που τους καλύτερους στον κόσμο. Σε έπιασα τη τσένα μου και πήγα στην Αμερική, έδωγε μου 1500 ευρώ ο παπάς μου και ο παππούς μου. Επίαζαμε και δούλευκα λίγο από εκεί. Πού δούλευκες ποτέ? Βράθηκε τρεις δουλειές να κάνω να πιάνω λεφτά, αλλά πιένα, ήταν πολύ δύσκολο. Πλύνεις κατά πιάτα εκείνου που με φιλοξένα για να πέφτει το ρεντ που 750 σε 350 το μήνα. Πλύνεις και πολλά πιάτα, μια χαρά. Ήταν όμορφες όμως στιγμές, επειδή νιώθω ότι είμαι ένας νέος, έχω όνειρα και θυσιάζουμε τώρα για να κάνω τα πράγματα. Και ήταν πολλά όμορφες στιγμές στη ζωή μου και τώρα γίνονται. Πάλι είναι interesting, αλλά in a different way. Θέλω να σε ρωτήσω αν νιώθεις ότι τα λεφτά που πιάνεις που να τα χαίρεσαι γιατί με τη δουλειά σου, με την αξία σου τα κέρδισες, εάν νιώθεις ότι έχουν αλλάξει. Ευχαριστήκαν πάρα πολλά οι Κυπρέοι με το 50.000. Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε μια συνέντευξη στη Σροφίδα πιο παλιά που είπες ότι πριν πια στην Αμερική πριν να κερδίσεις το αυτοκίνητο που είδαμε. Τη Λαμπορκίνη, τέλος πάντων, πώς μπορεί να το αγοράσει. Θα σε ακούσουμε και να πούμε όλα πριν δεν την αγοράσουμε. Είπες ότι σε μια κουβέντα σου γι' αυτό είπα πριν ότι συμφωνώ με πολλές κουβέντες. Σου είμαι το ότι σύμφωνα απόλυτα ότι πριν ήμουν ο Φιδίας που έφυγε να πάει Αμερική είναι ένα μπελό κοπελούι που έπιασε τη Λαμπορκίνη. Ξαφνικά ήταν όλοι οι Κυπρέοι. Το αυτοκίνητο, ξαφνικά ήταν όλοι οι Κυπρέοι διαφορετικά. Επειδή μιλούσαμε. Κάτι παίζει με την Κύπρο, και τα λεφτά. Θέλουν όλοι τα λεφτά. Αν έχει λεφτά στην Κύπρο, ό,τι και να κάνει, και να σκοτώνει. Στον κόσμο, νομίζω. Ότι... Άρα εσύ δεν άλλαξε, άλλαξαν γύρω σου το πώς σε αντιμετωπίζουν. Ναι, αλλάσουν το πώς με αντιμετωπίζουν οι ήρωες μου, αλλά έκλεισα τον κύκλο μου mm-hmm. με τους φίλους, με θέλω άλλους. Έχω ο κολλητός μου, ο καθηγητής μου που μου έκανε φυσική στο Λύκειο και έχω ακόμα ένα φίλο και γενικά κάποιους φίλους YouTubers που συναναστρέφουμε για να μαθαίνουν και μαθαίνουν και εκείνοι. Και δύσκολο να βρίσκεις φίλους άμα είσαι διάσημος που... Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς. Και με λεφτά και αναγνωρισμότητα. Δεν ξέρεις αν σε θέλουν για παρέα ή επειδή είσαι αυτός που είσαι. Δεν είμαι σίγουρος. Ενδιαφέρον, επειδή πάντα κάτι θέλουν στον πίσω του. Αλλά και εγώ έτσι οι άνθρωποι που δουλεύουμε. Πάντα κάτι θέλουν. Ας πούμε, και εσείς που με καλέσετε, δεν ξέρω επειδή είμαι όμορφο και cool. Είσαι και όμορφος, αλλά ναι. Επειδή είσαι ο Φιδίας γνωστός για τη δουλειά σου. Ναι, και εγώ ήρθα δαμέ για την κυρία Χριστιανά. Καλά, ρε, πιες παντού. Άρα πιέστε δαμέ για την κυρία Χριστιανά, ρε, πιέστε δαμέ. Αν δεις πόσες εστρέμουν και ο Γρηγόρης που είναι η Ελλάδα, εξεστρέμουν πάρα πολύ. Και δεν πήγες στον Γρηγόρη? Όχι, πρέπει να είσαι και συζητήσαμε και πάρα πολλές φορές για να βγούμε, αλλά οι ώρες μας ήταν περίεργες. Ναι, ναι, ξαναμιλήσαμε με τον Χάρη, ναι. Όχι, να πας και στον Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμάσαι που ήμουν μικρός, ήμουν 18 χρονών, 17, και ήμουν στο Λύκειο, και στα τζεζίλισσα σου να έρθεις... Να έρθεις σε μια που μίλησες μπροστά από μικρούς της νεολαίας σε έναν... Σε ένα θέατρο πριν κάποια χρόνια, αριστερά 5 χρόνια, και αν και ο Λούις Πατσαλίδη και ο Τούντζεϊ, κοίτα με θυμάσαι. Εγώ είμαι ένας που διοργανώνεται και εγώ νιώθω πάρα πολλά ευγνώμων. Ωραία, Φιδία, ναι. Τίποτε, δηλαδή, μου έλεγες ξαναγνωριστήκετε με το Φιδία, αν συνάντησες, τίποτε, ούτε το θυμούν τώρα. Εντάξει, μου μικρός. Ήρθε μου μια φλασιά που του τον που μου είπες τώρα. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ που εδέχτηκες, δεν ήμουν διάσημο, τι να ξέρω. Έκαμε στο καλό, επειδή απλά ήταν να πάει να βοηθήσεις την νεολαία σου. Γιατί θυμόντου το πράγμα. Ειλικρινά εννοώ ότι. Αλλά ναι, τώρα που μου μίλησες. Ναι, τώρα που μου μίλησες για τη μέρα εκείνη, ναι, θυμούμαι. Θυμούμαι. Μιλούσες έτσι με τον ίδιο ενθουσιασμό, ζήλων, αυτά, ό,τι να κάνω. Θυμούμαι το πράγμα. Έτσι είναι τώρα σε σένα. Μίστερ Μπίστ, είδες το, την τελευταία είδηση που βγήκε ότι βοήθησε. Άτομα τα οποία έχουν... Ναι, παιδιά, μα τούτο είναι το όμορφο πράγμα μέσα που κάνουμε. Ας πούμε, βγάλουμε τόσα λεφτά και μπορούμε να τα επενδύσουμε πίσω για να κάνουμε καλό. Ας πούμε, εγώ ένα βίντεο που να κάνω το καλοκαίρι, να πάω στην πιο φτωχή χώρα του κόσμου και να ξοδέψω 30.000 για να βοηθήσω σε ένα βίντεο. Στον Μπουρούντι. Που είναι στην Αφρική. So, μέσω που δουν τα πράγματα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλατφόρμα. Και να έρθουν χορηγοί, να χρησιμοποιήσεις την ουσία τη δική σου πλατφόρμα, το δικό σου μέσο, να φέρεις λεφτά μέσα για να μοιραστείς το καλό. Και πιο σημαντικό που τα λεφτά είναι να φέρεις attention, να φέρεις την προσοχή του κόσμου στα ζητήματα που θεωρώ εγώ. Ναι.
Μπράβο, ρε Φιδία μου. Τώρα πότε φεύγεις? Ήρθα εδώ μέσα στην Κύπρο και έκανα 12 από τους 14 υποψήφιους συνέντευξη. Ναι. Κάποιοι δύο δεν δέχτηκα, δυστυχώς, και ναι, πρέπει να φύγω αύριο το πρωί για να πάω πίσω στην Αμερική να, να συνεχίσω τα πράγματα που κάνω. Ναι. Αλλά ναι, φεύγω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Πού είσαι στην Αμερική? Στο Λος Άντζελες. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Έχεις εκεί φίλους, γνωστούς, σχέση που σε περιμένουν? Όχι πολλά. Παραπάνω μόνος μου είμαι. Η ομάδα μου, έχω 7 άτομα στην ομάδα μου που με βοηθούσε. Όμως είναι online. So, είμαι παραπάνω μόνος μου και δουλεύω. Αν είσαι μόνος σου και βαρκέσαι, είναι πιο εύκολο να είσαι παραγωγικός. So, κατάλαβα. Προτιμώ το πάρα πολύ. Άρα δεν έχει έναν πλάσμα του Θεού που να σε περιμένει στο LA αύριο? Όχι, δεν έχει. Δεν πειράζει όμως. Δεν λυπάστε. Σπίτι σου, παιδί μου, είσαι μόνος σου, ανοίγεις την πόρτα σου και εσύ και το κομπιούτερ σου. Πιθανότατα ο Elon Musk. Ναι, πες μας αυτή την εμπειρία. Είμαι 22. 22 χρονών, νεότατος, μπράβο, μπράβο. Να δούμε το βιντεάκι, Νάγια μου, ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν αυτό με τον Elon Musk, πώς το ξεκίνησες και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου όταν τον είδες από κοντά, έτσι που σκανάρεις λίγο τους ανθρώπους. Τώρα βλέπουμε το βιντεάκι ή μιλώ? Όχι, μιλάς. Αν το βλέπω, δεν το καταλάβει. Επίαζαμε και ήταν λάμπα τόσο πολλά που χαρά που θεωρούσαμε ότι 100 υπαλλήλοι του Twitter και ήρθε ο Elon Musk και έφυγε από το meeting του και είδε με. Ήταν λίγο αγχωμένο στην αρχή, επειδή δεν ξέρω αν είμαι τζιχαντιστή και να... Κάμω έναν πάντο να πάμε νουλί. Θα μπορούσα να τον κουντήσω ή κάτι. Και μετά που κατάλαβαν ότι είμαι οκ, ξύνησαμε και μιλούσαμε, αλλά ήμουν τόσο... Τα μάθηκα με λάμπας είναι η ενέργεια. Ό,τι και να λάλλω, είπατε κάτι μαλακίες. Στείλτε μου το πηγετή. Ενώ σου το στείλω να είσαι σίγουρος, κάνεις 50.000 στο βίντεο, θα το στείλω. Είπατε κάποια πράγματα που δεν ήταν cool, αλλά... Όπως? Είπα του ότι είσαι παράξενος ή κάτι, ο τρόπος που μιλάς κτλ. Αλλά επειδή έλαμπα του κάνεις και πρόβλημα. Και ήμουν τόσο χαρούμενος, ό,τι και να λάλλω ένιωθε ότι ήταν το... Περίμενε, δεν σου έκαναν έλεγχο οι άνθρωποι της ασφαλείας του πριν να βρεθείτε? Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι ασφάλεια, λέει, Παναγία μου. Σκεφτείτε να είσαι τόσο άνθρωπος, όλα τα άτομα στον κόσμο θέλουν να πιάσουν κάτι που σένα. Και όχι μόνο, πόσο κοστολογείται ένα λεπτό του. Ναι, ένα λεπτό του είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Το λεπτό του. Εδώ και μου 10 λεπτά, εδώ και μου 30 εκατομμύρια. Wow. 10 λεπτά. Τι εντύπωση σου άφησε? Ότι είναι πολλά καλός, πολλά τα μιλώνω και σκέφτεται πάρα πολλά. Δηλαδή, ήταν για μένα και σκέφτεται τα πράγματα που ελαλούσαμε, μέτραν τι σημαίνει. Είναι πολύ βασανιστικό να τα σκέφτεσαι όλα όμως, δηλαδή να μετράς την κάθε πληροφορία έτσι να τη... Αλλά η αλήθεια είμαι εμπουτζίνο που έμαθα τα πράγματα. Επειδή πέθηκα, το να ξέρει αγγλικά είναι πολύ μεγάλο προνόμιο, επειδή μπορεί να πιάσει access στου πιο πετυχημένου ανθρώπου στον κόσμο. So, εγώ που τι συνεντεύξει του είπε ότι η ιστορία είναι σημαντική, η φιλοσοφία είναι σημαντική. Και τώρα διαβάζω όλη μέρα βιβλία τη φιλοσοφία, ιστορία, φυσική και προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο. Και είδα ότι άμα ξέρει πολύπλευρα πράγματα, οι αποφάσει μου για το YouTube είναι πολλά πιο καλέ. Ποιο είναι ο αγαπημένος φιλόσοφος, τώρα που τη μελετάς? Ο Αλέν Ντε Μποντόν. Οκ. Πρέπει να ξεκινήσουμε να μελετούμε. Σταμάτα. Τι μας λαλούν. Τι μας λαλούν. Χάρη μου, σταμάτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, βλέπεις. Κάνει ένα βίντεο άνθρωπος, εδώ έχει κάνει παπάδες. Τυχαίο. Όχι, είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Είμαι και μια οικογένεια μου, μεγαλώσουμε με πολύ αγάπη, είμαστε 6 άτομα στην οικογένεια. Προσεύχεται ο παπάς μου. Άρα για πριν το μέσο. Έχετε το μέσο. Έχεις μέσο. Δεν είναι τυχαίο. Έχεις δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάνει κόπους, έχεις κάνει θυσίες. Και το DNA παίζει πάρα πολύ ρόλο. Σε δεν μπορώ να πάρω credit εγώ για οτιδήποτε. Δηλαδή τι είναι στο DNA? Το DNA. Γεννιούμαστε και είμαστε, παίρνει ένας άλλος, παίρνει παραπάνω ρίσκα από τον άλλον. Επειδή είναι naturally έτσι. Γεννήθηκα με κάποιες χαρές, έχω λίγο μεγάλη μούτη, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε και το βιντεάκι σου. I'm waiting for Elon Musk today to give me a hug. His bodyguard said that he will text me anytime during the day. So I'm here in my hotel waiting. Stress level 10 out of 10. Elon Musk's bodyguard texted me to go and get the hug. Time to hug my hero.
Πρέπει να το βάλετε από το YouTube, τούτο ήταν το TikTok. Τέλος πάντων. Ήταν πιο εύκολο να το μεταφράσουμε τα αγγλικά μας σε εμάς Ελία. Αλλά ναι, τούν το βίντεο, παιδιά, επειδή τώρα ως τώρα έχει 5,5 εκατομμύρια στο YouTube και για το YouTube 5,5 εκατομμύρια στα αγγλικά, είναι πάρα πολλά τεράστια πράγμα, δηλαδή ούτε πιο top YouTubers κάνουν τα views και κάνουμε πάρα τα λεφτά τις τελευταίες μέρες που δουν το βίντεο πιάνουμε περίπου 4-5 χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα που πόσο καλά πάει το βίντεο. Μπράβο, οι τρεις μήνες... Δεν με πειράζει. Άμα έρχεται το μάτι... Πάντερ Κυπριανός στο Άγιο Κυπριανό. Στο Άγιο Κυπριανό. Είσαι ποιος εκεί. Μπράβο, μπράβο ρε φίδια μου. Τώρα το επόμενο σου βίντεο που θα κάνεις ποιο είναι? Τώρα τέλειωσα τα βίντεο με τους προέδρους και να πάω πίσω στην Αμερική να κάνω να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο που το LA και να έρθω πίσω στο LA χωρίς λεφτά. Που, δηλαδή πας LA και ξεκινάς να πας πού? Που το LA να μαζέψω λεφτά, να ζήθηκε ανεύκο από τον κόσμο, να πιάω ένα εισιτήριο να πάω στο Λονδίνο, μετά από το Λονδίνο να πάω στην Ιταλία. Γιατί είναι το μόνο σου το εισιτήριο? Επειδή άμα το κόψεις που μόνος σου το βίντεο, στο YouTube πώς δουλεύει πρέπει να έχεις μια extreme εμπειρία για να πάει καλά. So, άμα πληρώνω εγώ το εισιτήριο και είμαι first class και είμαι πίσω, δεν είναι ενδιαφέρον. Ενώ άμα πρέπει να κοιμηθείς έξω τη νύχτα που είναι κρυάδα και νιώθεις. Δηλαδή άμα δεις μια ταινία που κάθε είμαστε τα μέσα βράζει τα μέσα μια χαρά, δεν είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να έχεις κακουχίες, να έχεις ενδιαφέρον και έτσι τα άτομα να μείνουν να δουν το βίντεο στο τέλος επειδή είναι invested στο... Ναι, κάποια βίντεο όμως ήταν στα άκρα, όπως για παράδειγμα το να κάνουμε στροχάδι, να πούμε, για παράδειγμα στα Σόνια, που έκατσε και στο νοσοκομείο γιατί τα πόθηκια σου επάθαν κρυοπαγήματα και έτσι πληγές. Ναι, ναι. Κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε. Απλά λάθη, εντάξει. Αλλά ναι, πρέπει να... Επειδή στην αρχή ήμουν ικανός να κάνω τα πάντα για να πετύχω το στόχο μου και τα λοιπά και τώρα να πιω views στο εδώ. Ναι. Τώρα απλά κάνω τα λίγο, ας πούμε, επήγα στα Σόνια μόνος μου στην Αμερική με άλλο δυο άτομα και επήρε μας έναν Uber για να φτάσουμε για μέ. Έκανα τον μαραθώνιο και μετά τα πόθηκια μου που κάτω ήταν ξυφτισμένα, τρέχα γέματα, είχαν έτσι τρίμες. Γιατί ήταν ξυπόλυτος που έτρεχε. Ξυπόλυτος, μισό μαραθώνιο στα χιόνια. Πας ξυπόλυτος τα κάθια φιδία μου που πας ξυπόλυτος. Φαντάζομαι αυτό είναι βέβαια και κομμάτι του χαρακτήρα σου. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτό που έλεγες στα 16, ότι ξύπνησες κάπου στη μέση του πουθενά, δηλαδή είναι και ένα μέρος του φιδία, δεν είναι ότι το κάνεις μόνο για την επιτυχία. Είναι και λίγο κομμάτι του χαρακτήρα. Ναι, κάμω τα έξω από την κάμερα τα πράγματα για το χάζι. So. Ναι. Ποιος υποψήφιος δεν έκανε δικαιούσε να μας πεις. Να σας πω, ο κύριος Χριστοδουλίδης και ο κύριος Μαυρογιάννης δεν εδεχτήκα, δεν γνωρίζω τον λόγο, αλλά επειδή... Μπορεί να μην μπορούσαν. Μήπως τους κόμπλερες. Ενώ χρονικά. Επειδή έχει ένα μήνα μου στέλνω μήνυμα και πήγαν και σε άλλες συνεντεύξεις, αλλά νιώθω ότι είμαι κάπως η φωνή της νεολαίας με κάποιον τρόπο ότι πρέπει να μπουν σε τούν τα μέσα για να τους ζουν η νεολαία που είμαι εγώ στο TikTok, στο YouTube και εγκρίμα μου είναι δεχτήκα, αλλά σας αγαπώ πολύ, δεν πειράζει. Φιδία μου, όταν κατέληξα στο νοσοκομείο με εγκάβματα... Ήταν δύσκολο, αλλά πολλά όμορφα. Εμένα, ήβρα το λέω... Και από τους δικούς σου σίγουρα θα ενθουσιάστηκαν οι άνθρωποι. Ναι, η μαμά μου σίγουρα. Αλλά ήμουν μόνος μου σε ένα νοσοκομείο στην Αμερική για 3-4 μέρες χωρίς κανένα να με επισκεφτεί. Σκέφτεσαι τη μαμά του τώρα. Ποια να σκέφτεσαι τη μαμά σου. Έκλαιε πολλά, λυπάμαι πάρα πολλά γενιές. Αλλά ήταν πολλά. Ό,τι δυσκολίες έχω, βρίσκω τόσο όμορφες επειδή προσπαθώ να τις καταλάβω, να μάθω από τις δυσκολίες. Όσο, φέρτε μου παραπάνω δυσκολίες, please. Κοίτα την κάμερα και πες τη μαμά σου, μαμά, μην ανησυχείς, θα προσέχω και λοιπά. Λυπήσου και αυτή τη δόλια. Μάμα, δεν μπορώ να σου πω σε τίποτα. Ό,τι σε αγαπώ πολύ. Φιδιά μου, με τα αδέρφια σου είστε έτσι πολύ συνδεδεμένοι. Με τα αδέρφια μου θέλω να πω, οι αδερφοί μου βλέπεις σας πάντα καθημερινά. Στείλτε την αγάπη μας. Και δουλεύουμε μαζί με την αδερφή μου, βοηθάμε με τα οικονομικά μου τώρα, επειδή είναι δύσκολο να διαχειριστείς τόσα λεφτά και κάνω τα πράγματα. Αλλά έχω δύο δίδυμα αδέρφια, είμαστε πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια και λαλόδοξα συχνά, αλλά αν έχεις μια μεγάλη οικογένεια,
παραπάνω τα αδέρφια μεγαλώνουν τα άλλα τα αδέρφια. Και τούτο είναι το μεγάλο του education, η μάθηση μου εμένα. Που εθώρουν τον αδερφό μου ήταν μεγάλο, και λένε ότι. Σαν να ξεκινήσω επιχείρηση, και το να πάω στο πανεπιστήμιο να διαβάσω business, σαν να μάθω παραπάνω πράγματα που να ξεκινήσω επιχείρηση. Σε όλα, λέω, OK, απλά να κάνω skip το πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό το μήνυμα, γενικότερα. Αλλάζουν και εποχέ. Αλλά ναι, μεγάλη ευγνωμοσύνη και μεγάλο πλαίσιο να έχει μια μεγάλη οικογένειά μας. Ναι, είναι. Και αγαπημένη. Είναι, είναι. Και καλά παιδιά. Φίδια μου. Και καλά παιδιά, ναι, γιατί η Σοφία εδώ ξέρει τον Ιάκο. Τον λατρεύω, εγώ έχω να σου πω, τον αδερφό σου. Και του έλεγα ότι πραγματικά είστε και καλά παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι. Στο βάθος σου καλόκαρδος, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, ο Φιδίας έχει αυτό, επειδή μετά μου θύμισες και θυμήθηκα και λίγο την πρώτη επαφή που είχαμε, όταν πριν από πόσα, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, που μου ζήτησε, τέσσερα χρόνια που μου ζήτησε εκείνη την εμφάνιση, τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη εκδήλωση, είχες αυτό το τσαμπουκά, ρε παιδί μου, δηλαδή το... θέλω να έρθεις, αυτά, εν ήσουν, ξέρεις, μήπως θα μπορούσες να έρθεις και λοιπά, θέλω να έρθεις, αυτά, το ένα, το άλλο, ξηγημένα πράγματα, ναι. Παμ, παμ, παμ. Ναι, ήσουν έτσι... Έτσι, σιγά σιγά, επειδή είδα ότι κατάφερα να κάνω την κυρία Χριστιανά να έρθει. Εντάξει, στο ναι. Σεμινάριο. Άρα μπορώ να καταφέρω μετά και τον Elon Musk. Σιγά σιγά, έτσι πάει, έτσι πάει, ναι. Άρα πας τώρα Λος Άντζελες, φεύγεις από εκεί να δεις πώς θα κόψεις εισιτήριο και πας Λονδίνο. Νομίζω, εξαρτάται μπορεί να είναι η πιο φτηνή πτήση. Και μετά να πάω από το Λονδίνο στην πιο φτηνή πτήση, μπορεί να μου φάει 15-20 μέρες να κάνω τη γύρω του κόσμου. Και... Κάνεις και γύρω του κόσμου. Αλλά, ναι, πρέπει να πάει γύρω και να ξανακαταλήξει. Εγώ τη μαμά του σκέφτομαι πάλι τώρα. Ναι. Όχι, εντάξει, αυτό είναι τα ωραία. Συνηθίσας είναι, συνηθίσας. Ο παπάς μου, τον Τζερόμ, για ένα διάστημα, για λίγους μήνες που έφυγα και πήγα να ταξιδεύω χωρίς λεφτά και δεν τους απάντουν τα λεφτά, πήγε για λίγα μαθήματα στο ψυχολόγο. Στην άκρομα! Αλλά τώρα, μαθαίνουν και εκείνοι που δουν την εμπειρία. Ο παπάς μου τώρα με τα λάβω... Τώρα ξεκινήσαν τα ρεμιστικά. Ξέρεις, πώς έλεγες. Είναι τον πάτερ στο ψυχολόγο, δεν κατάλαβες. Έστειλε τον άνθρωπο, δηλαδή ήταν. Ναι. Μπράβο, ρε φίδια μου, μπράβο. Μια χαρά, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, όπως και πάρα πολλοί κόσμος, βεβαίως εννοείται. Η αλήθεια, εκλαμβάνω πάρα πολλά. Δηλαδή, χτες πήγα στο μολ με τα αδέρφια μου να δούμε μια ταινία και ευουρούσαμε καμιά 35 αρκά μητσού πίσω για να βγάλω φωτογραφίες. Και γενικά, και τους μεγάλους και τους μικρούς, εκλαμβάνω μια πάρα πολλά μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Και πολλά διαφορετικό που πριν 2 χρόνια που έκανα βελάρε στο TikTok και ξέρω εγώ και απλά ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία. Τώρα έχουν όλοι μια ιστορία να μου πούσει ή whatever. Έμπνευσε με να μην τα παρατήσω για τζίντες εξτράσεις ή whatever. Νιώθω πάρα πολύ την αγάπη του. Μπράβο ρε φιδιά μου, μπράβο. Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να χαίρεσαι πάντα έτσι ό,τι κάνεις, να το απολαμβάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας, γιατί ξέρω ότι μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες που ήρθες, είχες πάρα πολλά να κάνεις. Πες μας και ποιος παρουσιαστής σου άρεσε περισσότερο, εκτός από εμάς. Μην μας βάλεις μέσα. Από τους... Που πήγες στις εκπομπές τώρα. Και το σε μόνο τρεις επειδή, τη μια έκανα την online, ήταν ο Λούις και ένας ο Μιχαλάρος. So... όχι κάτι σπουδαίο. Από τον Λουίν Μπατσαλίδη. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Εμείς σου ευχόμαστε, φιδιά μου, τα καλύτερα. Να είσαι πάντα τόσο χαρούμενος να απολαμβάνεις αυτά που κάνεις. Και είμαι σίγουρα ότι πέρα από την πλάκα, πέρα από... Όχι, πέρα από την πλάκα. Η πλάκα είναι σημαντική, δεν την ξεχάνετε. Όχι, εννοείται ότι είναι, πρέπει όλα να τα παίρνουμε στην πλάκα, με ρωτάς, εκτός από κάποια άλλα. Αλλά τέλος πάντων, τα περισσότερα είναι για να τα παίρνουμε στην πλάκα. Αυτό που λέγαμε και για τους δικούς σου, είμαι σίγουρη ότι και ήδη, πέρα από τις αγωνίες που τους έχεις προσφέρει, είναι πολύ χαρούμενοι που σε βλέπουν χαρούμενο. Αυτό νομίζω ότι αυτό θέλει ο κάθε γονιός. Να βλέπει το παιδί του χαρούμενο. Και εσύ έχεις καταφέρει τους στόχους σου, κυνηγάς τα όνειρά σου. Ναι, κατάφερα τίποτα. Καταφέρεις τους πρώτους στόχους. Γιατί, περίμενε. Δεν είπα ότι τους καταφέρεις όλους. Θα βαριώσουν να τους έχεις κατά τα 22. Ναι, ένα αριθμό στόχων. Ούτε νιώθω ότι τα κατάφερα, ούτε ένα μικρό αριθμό στόχων.
Επειδή έτσι. Περίμενε, ρε Φιδιά. Δεν είχε στόχο να αγκαλιάσει τον Έλον Μάσκ. Α, εντάξει. Δεν είχε στόχο να πα στόχο τη ημέρα, α πούμε. Των ημερών, αφού περίμενε, πόσο καιρό. Επειδή. Μπεθιά. Εσύ. Επειδή. Άμα ξεκινήσει, βρει του πετυχημένου, μετά θεωρεί ότι μπορείς να καταφέρεις τόσα πολλά μεγάλα πράγματα και από την Κύπρο νιώθω ότι έχουμε και πλεονέκτημα προς τους Αμερικάνους λόγω ότι πάμε τζαμέ και θέλουμε το ακόμα παραπάνω από τους Αμερικάνους. Ναι. Έχω πάρα πολλά μεγάλα. Ποιος είναι ο επόμενος σου που θέλεις να αγκαλιάσεις? Έθανα αγκαλιά τώρα. Τι θα είναι, φιλί? Ένα διαφορετικό βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος, να δούμε. Ο επόμενος όμως, η επόμενη προσωπικότητα που θέλεις να συναντήσεις? Ήταν ο Elon Musk. Τώρα είμαι καλυμμένος σαν άνθρωπο και μπορώ να πεθάνω ελεύθερα. Μη κακό σου. Το επόμενο πάντως που θέλω να κάνεις είναι να πάει στα Όσκαρ και να τους κάνεις άνω κάτω. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Με την άλλη φορά ο Will Smith. Κάνε κάτι πιο εντυπωσιακό. Όχι αυτό. Κάτι πιο εντυπωσιακό. Ναι, όχι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, φιδία μου. Όπως και να έχει, ό,τι και να θέλεις να κάνεις, να το κάνεις πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πραγματικά. Σας αγαπώ, παιδιά. Να είσαι καλά, τι ωραία. Μπράβο, ρε φιδία μου, μπράβο. Μπράβο, σου φιλιά πολλά, στο καλό. Να είσαι καλά. Μπράβο. Είναι ένα υπέροχο παράδειγμα φιδίας ενός νέου ανθρώπου που κυνήγησε αυτό που ήθελε και κυνηγάει αυτό που θέλει.